πανελλαδικό σιρκουί ποδηλατικό από τον ποδηλατικό μελευθέρω της Νεάπολης. Έχει γεμίσει η πόλη κόσμο, χαμόγελα και φυσικά ποδήλατα, έτσι. Η καρδιά της ποδηλασίας είναι εδώ, χτυπάει σήμερα εδώ στη Νεάπολη, στην περιοχή της Νεάπολης, στην πλατεία της Νεάπολης. Εδώ είναι ένας διασυλλογικός αγώνας ποδηλασίας, τύπου σιρκουί. Και είστε ικανοποιημένοι από το πώς κύλησε η μέρα μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, από συμμετοχές, εννοώ επιδόσεις. Η προσέλευση των αθλητών είναι εντυπωσιακή. Είμαστε γύρω στα 200 ποδήλατα από όλη την Κρήτη. Έτσι, μιλάμε για Πογανιά, Ρέθινο, Σιτία, Ιεράπετρα, Ηράκλειο, Μεσαρά, από παντού. Τώρα τα αποτελέσματα, υπάρχει ανταγωνισμό μεγάλο. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε επίσημα σε λίγο. Αλλά ο ανταγωνισμό είναι πολύ μεγάλο. Και πέρα από το ποδηλατικό και το αθλητικό κομμάτι, είναι και η προβολή του τόπου εδώ πέρα, στο Πέρα Μεραμπέλο για την Νεάπολη, που αναδεικνύεται, προβάλλεται τη φιλοξενία, τι ομορφιέ του τόπου. Έτσι, έτσι. Είναι κάτι που το έχουμε δει και παλιότερα. Και το λέμε και τώρα, ότι ο τόπο, η περιοχή μα έχει ανάγκη από τέτοιε δραστηριότητε. Ο κόσμος έρχεται, όπως είπαμε, από όλη την Κρήτη, γνωρίζει την Νεάπολη, μαθαίνει για την Νεάπολη και πιστεύουμε ότι θα αφήσουμε τις καλύτερες εντυπώσεις. Και εσείς τους κεράσετε και τοπικά προϊόντα της περιοχής. Ναι, 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 είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ντόπιους εδώ νεαπολίτες που είχαν δικά τους προϊόντα. Τα έφεραν, κερνάμε τον κόσμο με νεαπολίτικα προϊόντα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και από εδώ και πέρα έπαιρνε συνέχεια για τον Τρίρο. Σίγουρα. Οι εκδηλώσεις, η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ. Είχα πει και προηγουμένως ότι το ξεκινήσαμε έτσι μια παρέα και φίλων της ποδηλασίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Το οποίο θα πω ότι για κάποιους μπορεί να περνά παρατήρητο, αλλά για μας είναι πολλές ώρες τρεξίματος, αγώνα, προσπάθεια. Είμαστε στην Νεάπολη, όπου έχουμε το δεύτερο πανελλαδικό ποδηλατικό σιρκουί του ομίλου Δρύρου. Γέμισε κόσμο, χαμόγελα η Νεάπολη σήμερα. Πολύ ωραίες επιδόσεις. Πώς το βλέπετε? Πάρα πολύ κόσμος, ήταν υπέροχα. Πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν πολύ φοβερή, πολύ καλή οργάνωση. Πραγματικά πολλά μπράβο και στα παιδιά που πίσω από τη διοργάνωση που λεφτεί τους εθελοντές. Φάνηκε η ομαδικότητά τους, πολύ καλή συνεργασία. Και πάλι συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλή. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό ότι πέρα από το αθλητικό κομμάτι έχουμε και την προβολή της Νεάπολης. Έρχονται από όλη την Κρήτη αθλητές, επισκέπτες. Για αυτές τις εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια στους σορβιοργανωτές, στα παιδιά που πήραν μέρος, στους εθελοντές, όλους εκείνους που είναι πίσω από όλο αυτό και στους ανθρώπους που βοήθησαν σε όλο αυτό, όπως οι χορηγοί, με τα προϊόντα τους και όλα αυτά τα οποία προσφέραν στον κόσμο. Εσείς πώς το εισπράξατε σαν Δρύρος σε ένα δεύτερο αγώνα μέσα σε δύο εβδομάδες? Όπως είδατε και εσείς, είναι πρωτοφανές, 150 αθλητές από όλα τα σωματεία της Κρήτης και βασικά είναι μια γιορτή του ποδηλάτου, γιορτή της ποδηλασίας, ο σιρκουί της Νεάπολης. Είναι όλα, πιστεύω, και οργανωτικά και οι αθλητές πρέπει να περνάνε πολύ καλά. Η εμφάνιση των αθλητών μας, του Δρύρος, των αθλητριών. Τα παιδιά πήγανε πολύ καλά. Για τα χρόνια που ασχολούνται πάντα, έτσι να το λέμε γι' αυτό, γιατί εδώ είναι, ανταγωνίζονται παιδιά που κάνουν 5, 6, 7 και 8 χρόνια ποδηλασία και εμάς τα παιδιά τώρα 1,5 χρόνο έχουν ξεκινήσει και ήδη βγαίνουν και βάθρα, έτσι. Δηλαδή εντάξει, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Τι άλλο περιμένουμε από το Δρύρο και οργανωτικά και αγωνιστικά? Βασικά μετά από αυτό το σιρκουί που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό όλοι μας και έχουμε κουραστεί πάρα πολύ,
Γι' αυτό έχουμε συνέχεια των αγώνων μας. Συνεχίζουμε το Σαββατοκύριακο, έχουμε τοπικά πρωταθλήματα Mountain. Όλος ο Μάιος είχε γεμάτος από αγώνες στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Εμείς τώρα δικό μας αγώνα άλλον έχουμε επίσημο της Ομοσπονδίας 30 Σεπτεμβρίου, ένα mountain bike στα μονοπάτια του Φραρού. Και φυσικά έχουμε και τα πανελλήνια πρωταθλήματα τον Ιούλιο, του δρόμου και του mountain με των μεγαλύτερων κατηγοριών. Και μέχρι αργές Οκτωβρίου η σεζόν πάει, να σας πω, μπάλα. Κάθε Σαββατοκύριακο αγώνα και εκτός Κρήτης, και καταλαβαίνετε τι τρέξιμο συμβαίνει και τι γίνεται. Τα παιδιά έχουν μπει στις απαιτήσεις αυτών των αγώνων, οι προπονήσεις είναι καθημερινές, τις ενταρτικές. Ναι, τα παιδιά έχουν μπει σε αυτό το πράγμα και στο αγωνιστικό ποδήλατο. Οι προπονήσεις σε κάποιες κατηγορίες, ανάλογα την κατηγορία, είναι και οι προπονήσεις. Άλλοι κάνουν μέρα παραμέρα, άλλοι κάνουν σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί οι απαιτήσεις, ξέρετε, είδατε και εσείς, είναι μεγάλες και έτσι πρέπει τα πράγματα να ακολουθάς και εσύ. Αλλιώς βγαίνεις έξω από το παιχνίδι. Θέλει δουλειά. Η όρεξη υπάρχει. Με όλους τους ανθρώπους του ΔΣ και όλο το χωριό εδώ μας βοηθάει σε ό,τι θέλουμε, και όχι μόνο Νεάπολη, και τα γύρω χωριά του Μιραμπέλου και οι Βρύσες που κάναμε τον αγώνα πριν μια εβδομάδα και είχε μεγάλη επιτυχία. Και πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι, με όρεξη και διάθεση και πολύ αγάπη. Αυτό το πράγμα στο εξωτερικό έχει πάρει μεγάλη εξάπλωση και καιρός είναι και εδώ, και ειδικά στο νομό Λασιθίου, γιατί στην Κρήτη, σε άλλα μέρη όπως τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι πολύ ανεπτυγμένη ποδηλασία. Πιστεύω από εδώ και πέρα και στο Λασίθι να προχωράμε και να ανεβαίνουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά και να το ευχαριστιόμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι και δυνατοί και ευτυχισμένοι και αγαπημένοι.